ήσουν, ενώ και πέραν του Πρωθυπουργού και του κυρίου Μητσοτάκη, να κάνουν μια διαχείριση του χρόνου σε μικρότερο εύρος. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, καταρχήν θέλω να πω ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ο κύριος Θοδωράκης, οι οποίοι υπουσιάζουν αυτή τη στιγμή, για πρώτη φορά είχαν και προτάσεις. Μόνο που εδώ θα πρέπει να μαλώσουν τους συμβούλους τους. Όλες αυτές τις προτάσεις που έχει για τη δικαιοσύνη, η κυβέρνηση τις περισσότερες έχει υλοποιήσει και τις υπόλοιπες τις έχει έτοιμες να ψηφιστούν. Στη δευτερολογία, αν έχω χρόνο, θα αναφερθώ αναλυτικά στις προτάσεις που έκανε ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και ο αρχηγός του Ποταμιού και ποιες έχουμε υλοποιήσει. Πριν αναφερθώ στη διαπλοκή, θα προσπαθήσω με πολύ διακριτικότητα και θα εξηγήσω το λόγο γιατί θα είμαι διακριτικό σήμερα, να αναφερθώ στη σημερινή κατάσταση όπως προσπαθούν να την εμφανίσουν μερικοί στη δικαιοσύνη. Θα είμαι διακριτικός γιατί έχω σκοπό στο τέλος της ομιλίας μου να απευθύνω έκκληση σε όλους σας για δύο πράγματα. Να προσπαθήσουμε το πρώτο να εξασφαλίσουμε όσο το γυνατό περισσότερη ηρεμία στη δικαιοσύνη για να επιτελέσει απρόσκοπα το έργο της και το δεύτερο για να κηρύξουμε παστραπιά κατά της διαφθοράς και της διαπλοκής. Γιατί καλά είναι τα λόγια, καλά είναι να ψέγουμε την κυβέρνηση, αλλά καλό θα είναι να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Πριν λοιπόν μιλήσω για τη διαφθορά και τη διαπλοκή, θα ήθελα να αφαιρθώ στα γεγονότα του τελευταίου διαστήματος και αυτά που προσπαθούν κάποιοι να εμφανίσουν ότι συμβαίνουν στη δικαιοσύνη. Καταρχήν θεωρώ ντροπή αυτό που προσπάθησαν μερικοί να πούν, ότι η επίσκεψη στο γραφείο του Πρωθυπουργού, των Προέδρων των τριών ανωτάτων δικαστηρίων, ήταν συναλλαγή, γιατί αφορούσε μισθολογικά θέματα. Την προηγούμενη της επισκέψεως υπάρχει ανακοίνωση των τριών Προέδρων, το οποίο σας διαβάζω. Μετά από αίτημα των Προέδρων των δικαστηρίων, θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη, άρα μια μέρα πριν, συνάντηση του Πρωθυπουργού με την ηγεσία της δικαιοσύνης. Θα συζητηθούν θεσμικά θέματα που χρήζουν άμεσης επίλυψης. Το ξαναλέω. Θεσμικά θέματα. Κάλυψη κενών οργανικών θέσεων, καθώς και αναθεώρηση του συντάγματος, ως προς το κεφάλαιο της δικαστικής εξουσίας, ανεξαρτησία δικαστικών λειτουργών, διασφάλιση μισθολογίου, αύξηση ορίου ηλικίας εξοδότησης κλπ. Το καταθέτω στα πρακτικά αυτό. Κατευλήθη λοιπόν μια ήθης επίθεση κατά των τριών Προέδρων και κατά της κυβέρνησης ότι η συνάντηση αυτή ήταν προσπάθεια συναλλαγής. Και λησμονούμε ότι το Δεκέμβριο του 12, ο τότε Πρωθυπουργός είχε δεχτεί πάλι τους Προέδρους ανωτάτων δικαστηρίων, αλλά μόνο για μισθολογικά θέματα και όχι για θεσμικά όπως σήμερα. Και βέβαια τότε είχαν αρχίσει περικοπές σε βάρος των μισθολογίων των δικαστών, είχε υπάρξει μεγάλη αναταραχή και έγινε αυτή η συνάντηση. Και επειδή μιλάμε για συναλλαγή, σήμερα θα έχω την ευκαιρία και ο κύριος Μητσοτάκης τη χαρά να ακούσει αρκετές φορές το όνομα του πατέρα του. Μιλάμε για συναλλαγές λοιπόν. Θα θυμίσω λοιπόν ότι σε ανώτατο δικαστήριο έγινε επιλογή Προέδρου ανωτάτου δικαστηρίου, επειδή είπα θα είμαι διακριτικός, δεν θα αναφερώ ούτε ονόματα ούτε ημερομηνίες, αλλά όλοι θα καταλάβουμε τι θέλω να πω. Έγινε επιλογή Προέδρου ανωτάτου δικαστηρίου, ο οποίος τρεις μήνες πριν είχε γίνει αντιπρόεδρος, άρα αμέσως πήδηξε όλους τους αντιπρόεδρους, και πριν γίνει αντιπρόεδρος είχε υπερκεράσει 8 συμβούλους. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης τότε είχε πει: η επιλογή του ΤΑΔΕ είναι η πλέον ανέσχυτη συναλλαγή. Μην μιλάμε εμείς για συναλλαγές. Να μιλήσουμε και για άλλους ανώτατους δικαστές και τι συνέβαινε στο παρελθόν. Να πούμε για ανώτατο δικαστή που για την προαγωγή του σαν αντιπρόεδρο υπερκέρασε 15 συμβούλους.
δεν προλάβα να τον κάνουν πρόεδρο, αλλά ανταμείφθηκε και έγινε υπουργός κυβέρνησης Παπαδήμου. Να πούμε για άλλον πρόεδρο που το χαρακτηριστικό του όνομα ήταν συνθέτης, γιατί ήταν πολύ καλός στο να μαγειρεύει τις συνθέσεις. Ρωτήστε τους δικαστές, σας τα πούν. Είπα, είμαι διακριτικός σήμερα και δεν λέω ονόματα. Με μεγάλη μου χαρά θα τα πω άλλη φορά. Και είμαι διακριτικός γιατί σας είπα, θα κάνω έκκληση να ομονοήσουμε. Κυρία Αθανασίου, έχετε ένα ελάττωμα να διακόπτετε. Τι προσπαθείτε να κρύψετε, κάποιες ενοχές σας? Σας έχουμε πάρει χαμπάρι πια, όλοι ξέρουν για σας. Μην με προκαλείτε. Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Δεν κάνουμε διάλογο. Επίσης, την ώρα της αγόρευσης. Σπέκουλα. Έγινε πολύ μεγάλη σπέκουλα. Σταματώ, μπορώ να πω άπειρα παραδείγματα, αλλά τα κρατάω. Καλό είναι να έχουμε και εφεδρίες. Θα προχωρήσω σε άλλα όμως, μην ανησυχείτε. Παρακαλώ, μην διακόπτετε τον ομιλητή. Επίσης, σας παρακαλώ. Επίσης έγινε μεγάλη σπέκουλα. Μην διακόπτετε τον ομιλητή. Σας παρακαλώ πολύ. Θα πω αυτά που θέλω. Καθένας να πω. Κάνει δεν με έχει θυμώσει διαχείριση του χρόνου και του τρόπου που μιλάει. Αλλά ας έρθουμε και στη δήλωση του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας που έγινε τόση μεγάλη σπέκουλα. Τι είπε? Ότι πρέπει η δικαιοσύνη να αφουγκράζεται το λαό. Η κυρία Γεννηματά, η Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, είπε τα όσα είπε. Ο κύριος Βενιζέλος μίλησε, θα βρω ακριβώς τη φράση του, για θεσμικό τρόμο, νομίζω. Θεσμικό τρόμο το αποκάλεσε. Και η κυρία Γεννηματά και ο κύριος Βενιζέλος θα πρέπει να... Άρχεται ο κύριος Βενιζέλος, θα το επαναλάβω. Λέω για το θεσμικό τρόμο που είπατε, κύριε Βενιζέλο, για τη δήλωση του Προέδρου του ΣΤΕ. Αλλά μην προκαλείτε, κύριε... Δεν προκαλώ, κύριε Πρόεδρε. Υπουργέ. Όχι. Κύριε Βενιζέλο, μην απαντάτε στις προκλήσεις. Εγώ χαίρομαι όταν βλέπω τον κύριο Βενιζέλο. Προχωράμε. Λοιπόν, είπε ο κύριος Βενιζέλος για θεσμικό τρόμο. Ξεχνάνε όμως και η κυρία Γεννηματά για αυτά που είπε στην ομιλία της και ο κύριος Βενιζέλος για δήλωσή του, ότι ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ είχε πει για το Συμβούλιο της Επικρατείας. Νομίζω το είχε πει επ' ευκαιρία της συζητήσεως του νόμου πλαισίου, αν θυμάμαι καλά. Εγώ είμαι αρκετά παλιός και τα θυμάμαι αυτά, βλέπετε. Έχω καλή μνήμη προς το παρόν. Είχε πει λοιπόν τότε ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ και ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει και λαός να το ξέρει το Συμβούλιο Επικρατείας. Επίσης, σε ομιλία του στην Κοζάνη, θυμάμαι, είχε πει ο αείμνηστος ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ, κανείς θεσμός, μόνο ο λαός. Ήταν τότε θεσμικές εκτροπές αυτά και είναι τώρα με αυτό που είπε ο πρόεδρος του ΣΤΕ. Ο θεσμικός τρόμος που προκλήθηκε, όπως εφιώς γράφει σήμερα ο βουλευτής Γιάννης Θεοφύλακτος σε άρθρο του, δεν είναι τρόμος για την υπόσταση των θεσμών, αλλά είναι τρόμος για τις δομές εξουσίας. Και εγώ συμπληρώνω ότι ο τρόμος αυτός αυξάνεται λόγω της επεκείμενης κατάρρευσης των συστημάτων εξουσίας που ακυρώνουν τις από το Σύνταγμα και υπέρ του λαού απορρέουσες εξουσίες. Και θα έρθω τώρα στο θέμα της διαπλοκής. Για τη διαπλοκή θα πω με όσο πιο απλά λόγια μπορώ αυτά που νιώθω μετά από 1,5 χρόνο υπουργός, 30 περίπου χρόνια εισαγγελέας και πολλά περισσότερα χρόνια πολίτης. Θα μιλήσω μέσα από την καρδιά μου, γιατί μολονότι εκτιμώ όσους πορεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της ψυχρής, θα έλεγα προσικής λογικής, εγώ ακολουθώ πάντα τη φωνή της καρδιάς μου. Για τη διαφάνεια και για τη διαφθορά και τη διαπλοκή έχουν γραφτεί και υποθεί πάρα πολλά. Όλοι την κατακεραυνώνουν, όλοι την αναθεματίζουν, αρκετοί συμβιβάζονται και υποφελούνται από αυτήν και λίγοι την πολεμούν. Τις έχουν δώσει διάφορα ονόματα. Εγώ προσωπικά την έχω αποκαλέσει σε διάφορες ομιλίες μου στη Βουλή και σε άλλες εκδηλώσεις γάγκρενα, καρκίνωμα, βδέλα, λευναία ύδρα και ένα σωρό άλλα. Πράγματι, η διαπλοκή και η διαφθορά είναι όλα αυτά. Αλλά είναι και άλλα πολλά.
Είναι όμως και κάτι πολύ πιο επικίνδυνο. Είναι παρακράτος. Είναι σκέτο παρακράτος. Είναι παρακράτος που προσβάλλει το δημοκρατικό πολίτευμα της χώρας. Διαρκώς και κατ' εξακολούθηση επιχειρεί να το αλλοιώσει, να το διαταράξει, αποστερώντας και παρακολύοντας τη Βουλή, την κυβέρνηση, τον Πρωθυπουργό από την εξουσία που τους παρέχει το Σύνταγμα ή εξαναγκάζοντάς τους να εκτελέσουν ή να παραλείψουν πράξεις που απορρέουν από την εξουσία αυτή. Δεν τα λέω εγώ αυτά, τα λέει ο ποινικός κώδικας. Ήδη ο Ουμπέρτο Έκο από τη δεκαετία του 80 είχε πει: δεν χρειάζονται θωρακισμένα για να καταληφθεί η δημοκρατία. Χρειάζονται μόνο συσκευές τηλεόρασης. Επειδή πολλοί θα το θεωρήσουν υπερβολικά, θα θεωρήσουν υπερβολικά αυτά που λέω, θα αναφέρω μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα από τη σύγχρονη ιστορία της πατρίδος μας. Για την οικονομία του χρόνου δεν θα πάω πολύ πίσω. Θα πάω από το 1974 και μετά, μετά από τη μεταπολίτευση. Εδώ θα διορθώσω τον Νίκο τον Παπά, ο οποίος είπε ότι η ιστορία της διαπλοκής αρχίζει το 1993. Όχι, δεν ξεκίνησε το 1993. Εγώ μπορώ να πω μερικά παραδείγματα εν συντομία λίγο πιο πριν. Ήταν το 1974 όταν επέστρεψε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, διέβλεψε τον κίνδυνο και προσπάθησε να βγάλει φραγμό στην ασυδοσία και τη διαφθορά των οικονομικά ισχυρών. Ακόμα τότε δεν είχε καθιερωθεί ο όρος διαπλοκή. Και τότε τον κατηγόρησε η διαπλοκή για σοσιαλμανία. Το υπενθυμίζω για τους νεότερους. Ο Ανδρέας Παπανδρέου αντιμετώπισε το βρώμικο 89. Και μερικοί το αναπαραγάγουν τώρα. Δεν μας λένε όμως ποιοι ήταν οι πρωταγωνιστές του βρώμικου 89. Δεν ήταν οι πανίσχυροι εκδότες της εποχής εκείνης και οι μετέπειτα καναλάρχες. Δεν ήταν αυτοί που μετά, όταν τα συμφέροντά τους το επέβαλαν, άλλαξαν γραμμή, επιβεβαιώνοντας απλώς τις παρακρατικές μεθόδους. Θυμάμαστε άραγε τις σελίδες και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων εκείνων, για να δούμε τι κακό κάνει η διαπλοκή στον τόπο μας και τι κακό κάνει στο δημοκρατικό μας πολίτευμα. Το παρακράτος της διαπλοκής δεν είναι αυτό που προσπάθησε να φυλακίσει τον Δημήτρη Τσοβόλα, τον έντιμο αγωνιστή δημοκράτη, και τελικά κατάφερε να τον εξοβελήσει από το πολιτικό σύστημα της χώρας γιατί δεν τον έλεγχε. Το παρακράτος της διαφθοράς και της διαπλοκής δεν έριξε την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη το 1993. Μην ξεχνάμε ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ήταν αυτός που καθιέρωσε τον όρο διαπλοκή. Τις μεθόδους, τα πρόσωπα, δεν θα τα πω γιατί είπα σήμερα θα είμαι μετριοπαθής. Το παρακράτος στη συνέχεια δεν είναι αυτό που με αφορμή το βασικό μέτοχο δεν πολέμησε την κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή. Να θυμίσω μερικές μεθόδους, να θυμίσω τα αντίσκηνα έξω από Υπουργείο, τότε Υπουργού και σήμερα ανώτατου κατόχου ανώτατου αξιώματος, με άδεια αντίσκηνα έξω από το Υπουργείο, τα οποία γέμιζαν από δίθεν διαμαρτυρόμενους την ώρα των ειδήσεων του 8 των καναλιών. Θέλετε να θυμίσω κι άλλα, τις απειλές που εκτοξευόντουσαν τότε, ότι αν προχωρήσει η θέσπιση του βασικού μετόχου θα χάσουμε την επιχορήγηση. Κάτι τέτοιο πήγαν να πούν και φέτος. Και τώρα για το θέμα των καναλιών. Μόνο που το 2009 βγήκε απόφαση των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων που θεώρησε το βασικό μέτοχο συμβατό με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Γι' αυτό όμως τα κανάλια δεν μας είπαν τίποτα. Να προχωρήσουμε και παραπέρα. Το παρακράτος δεν είναι αυτό που καθαίρεσε τον Γιώργο τον Παπανδρέου όταν θεώρησε ότι δεν του είναι χρήσιμος πια. Για να μην ξεχνιόμαστε. Θα μπορούσα να πω πάρα πολλά παραδείγματα. Το παρακράτος δεν είναι αυτό που έκανε το μεγάλο πάρτι την οκταετία 96-2004. Το πανηγύρι των εξοπλιστικών προγραμμάτων, το πανηγύρι στον χώρο της υγείας. Ποιοι ήταν πρωταγωνιστές σε αυτά τα πανηγύρια και ποιοι επωφελήθηκαν.
Και μετά βρήκαμε, τα φάγαμε όλοι, για να δημιουργηθούν ενοχές στον ελληνικό λαό. Εμείς δεν τα φάγαμε όλοι. Άραγε, μόνο η Τζοχατζόπουλος, Μπόκος και Τσουκάτος είναι υπεύθυνοι που πληρώνουν για αυτές τις ιστορίες. Αυτή η ρεμούλα, αυτή η κρεπάλη που οδήγησαν τη χώρα μας στη βία φτωχοποίηση, πού οφείλεται? Στο παρακράτος. Και φτάνουμε στο 2016. Πράγματι και σήμερα το παρακράτος προσπαθεί να εξφάνει κάτι παρόμοιο με αυτά που ανέφερα πριν. Μόνο που οι εποχές έχουν αλλάξει. Η ιστορία επαναλαμβάνεται είτε ως τραγωδία είτε ως φάρσα. Εγώ μάλλον τη βλέπω ως φάρσα. Ειδικά μας σκεφτώ, συμπληρώνοντας αυτά που είπε ο Νίκος ο Παπάς, ότι χρονομετρήσα μέχρι και την ούρηση κάποιου δυστυχούς και τον τρόπο που σήκωσε το φερμουάρ του για να αποδείξουμε συνωμοσία. Εγώ φοβάμαι και αναρωτιέμαι αν κάποιος έχει προστάτη και παραμένει περισσότερη ώρα στην τουαλέτα, είναι περισσότερο ύποπτος. Παρακαλώ κύριε Υπουργέ να συμπυκνώσετε. Τελειώνω κύριε Πρόεδρε, μόνο ότι έχω να πω πάρα πολλά. Ταυτόχρονα το παρακράτος είναι αυτό που ετοιμάζει την παλινόρθωση των ορφανών του εξυγχρονισμού. Και εδώ πρέπει να προσέξετε και η κυρία Γεννηματά και ο κύριος Μητσοτάκης. Η παλινόρθωσή τους είναι εις βάρος τους. Και για να μην αφήσω και έξω την περίοδο πρώτου 1974, θα θυμίσω τον Ιούλιο του 1965 πως συγκεκριμένο συγκρότημα πρωταγωνίστησε στην ανατροπή της νόμιμα εκλεγμένης κυβέρνησης Ενώσεως Κέντρου και πως άλλαξε αμέσως στάση μόλις αντέδρασε δυναμικά ο λαός. Θα μπορούσα να πω πάρα πολλά. Το λίγο χρόνο που θα έχω στη δευτερολογία μου θα κάνω την έκκληση όσο μπορώ πιο σύντομα για τα δύο θέματα που σας είπα. Θέλω όμως να καταθέσω στα πρακτικά και δύο έγγραφα. Ανακριβώς υπόθηκε ότι φταίει η κυβέρνηση για τη μη μετάφραση της Siemens και την ματέωση της δίκης. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Η δίκη ανεβλήθη, οι ευθύνες δεν βαραίνουν την κυβέρνηση. Εγώ δεν θα αναφερθώ σε ευθύνες δικαστικών λειτουργών, γιατί έχω μια ευαισθησία απέναντι στους παλιούς μου συναδέλφους, τους οποίους εκτιμώ και σέβομαι, το οποίο και αυτοί με εκτιμούν και σέβονται στη συντριπτική πλειοψηφία τους. Και αν θέλετε κάντε ένα γκάλωπ να ρωτήσετε. Απλώς θα καταθέσω ότι το Υπουργείο Εξωτερικών με τεράστιες προσπάθειες κατάφερε μέσα σε 1,5 μήνα, δηλαδή μια εβδομάδα πριν ξεκινήσει η αναβληθήσα δίκη, να ολοκληρώσει τη μετάφραση 8.000 σελίδων και άρα η πολιτεία έπραξε το καθήκον της για να γίνει και η δίκη της Siemens. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ.